Στις 24 Οκτωβρίου πρόκειται να διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία με τρεις υποψηφιότητες για την Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ιωαννίνων να έχουν καταδεθεί. Πρόκειται για τον νοσηλευτή Γιώργο Δέντσικα, τον γιατρό Γιώργο Μανουσαρίδη και την εκπαιδευτικό Ελένη Σταμάτη. Κατά τις εσωκομματικές εκλογές πρόκειται να αναδειχθούν οι νέες αιρετές διοικήσεις των κομματικών οργάνων της πανελλαδικής οργάνωσης που υπάγονται στη Γραμματεία Οργανωτικού σύμφωνα με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα θα διεξαχθούν εκλογές για τους προέδρους των διοικουσών επιτροπών των εκλογικών περιφερειών, τα μέλη των επιτροπών, τους προέδρους των δημοτικών τοπικών οργανώσεων και τα μέλη αυτών. Επίσης, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων. Μάλιστα, για πρώτη φορά τα στελέχη του κόμματος μπορούν να συμμετάσχουν και ψηφιακά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών οργάνων, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, Ελένη Σταύρου. Οι πρόεδροι που κατεβαίνουν στις εσωκομματικές εκλογές μας, που θα γίνουν 24 Οκτωβρίου, είναι οι κύριοι Δέντσικας Γεώργιος, Μανουσαρίδης Γεώργιος και Σταμάτη Ελένη. Έχουμε τρεις υποψηφιότητες. Υπάρχει μία διάθεση, όπως είπατε, ανανέωσης. Τα στελέχη βέβαια που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι πρόεδροι είναι γνωστά, είναι μέλη του κόμματός μας, έχουν μία εμπειρία και τα γνωρίζει η τοπική κοινωνία. Η εκλογική διαδικασία για πρώτη φορά και λόγω κορονοϊού θα γίνει και διαζώσεις με τον παραδοσιακό τρόπο που όλοι ξέρουμε, δηλαδή με κάλπες, αλλά και όσοι θέλουν μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσα από το επίσημο site της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους αυτή ότι θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέχρι 15 Οκτώβρη. Συνεπώς υπάρχουν δύο τρόποι, και ο παραδοσιακός διαζώσεις με κάλπες και ο ηλεκτρονικός. Πρέπει τα μέλη που θα ψηφίσουν να είναι οικονομικά ενήμεροι, δηλαδή να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους εισφορά για το έτος 2021. Όπως ξέρετε, τα μέλη μας έχουν την κάρτα μέλους του κόμματος. Πρέπει να έχουν εξοφλήσει αυτά τα 12 ευρώ που είναι η προϋπόθεση για να συμμετέχουν στις εκλογές. Έχουμε μια εικόνα πώς είναι όσοι ψηφίζουν. Όσοι θα ψηφίσουν. Ακόμη πλήρη εικόνα δεν έχουμε, γιατί μέχρι τις 15 Οκτώβρη είναι ανοιχτό το σύστημα και για εγγραφή νέων μελών και για ανανέωση της κάρτας, οπότε δεν έχει κλείσει η διαδικασία στην ουσία.